Όχι. Έχεις κάνει καθόλου ψυχανάλυση? Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Έγινε μέσα αυτή τη δεκαετία? Ναι. Βλέπω μια τελείως διαφορετική Ελένη. Ήσουν σε μια σύγχυση. Αν κάνω λάθος, μου λες κάνεις λάθος και περνάει. Σε τρελή σύγχυση. Απέφτω μέσα. Τελείως. Τελείως. Κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Από πού πήγαζε αυτό, από πού γεννήθηκε αυτή η σύγχυση? Από το κάθε τρία λεπτά σε χειροκροτάνε, Γρηγόρη. Η τέχνη του τραγουδιού εμπεριέχει αυτό. Κάθε τρία λεπτά σε χειροκροτάνε. Βέβαια, και εγώ δεν ήθελα και πολύ, γιατί είχε φτάσει η ζωή μου να είναι η μουσική. Μάλιστα. Ένιωσες, ας πούμε, ότι μπορεί να έβαλες και σε δεύτερη μοίρα κάποια περίοδο του παιδί σου? Τα πάντα. Τα πάντα έβαζα σε δεύτερη μοίρα. Και ήταν η απόλυτη μοναξιά. Γιατί, όπως και να έχει, όσο και αυτή η αίσθηση της επικοινωνίας επάνω στη σκηνή να είναι μαγική, όταν υπάρχει μια ωραία χημεία και αυτό πηγαίνει και έρχεται. Είναι δυνατόν να κρατάς στη ζωή μόνο αυτό το συνέστημα? Η καθημερινότητα, οι λογαριασμοί, η οικογένεια. Ο γιος σου πώς αντέδρασε σε αυτό? Για όλους ήταν δύσκολα. Για όλους ήταν δύσκολο. Και για την οικογένειά μου και για τους φίλους μου και για όλους. Δηλαδή τι εννοείς, δεν μπορούσες να διαχειριστείς ότι ξέρω εγώ, το τι ένιωθες επί σκηνής έκανε μεγάλο κοντράστ με αυτό που ζούσες? Τελείως, βέβαια. Γιατί εκείνο είναι μια ωραία μαγεία που όμως προσπαθούσα αυτή τη μαγεία να τη μεταφέρω στη ζωή. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα. Πρέπει να έχεις μια πολύ σημαντική, ισχυρή ζωή για να μπορέσεις από αυτήν να εμπνευστείς για την τέχνη σου. Μάλιστα. Υπήρξε ένα γεγονός που σε τάραξε πολύ και είπες ότι τώρα πρέπει να ζητήσω βοήθεια? Θα τρελαινόμουν. Είχα χάσει πια την ισορροπία μου. Οπότε ευτυχώς οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου με βοηθήσαν να πάρω αυτή την απόφαση. Και όντως όλα αυτά από εκεί και πέρα πια νιώθω ότι... και δεν έγινε πολύ δύσκολα. Τελικά είναι το θέμα, αυτό που λένε το 50% είναι να αποδεχτείς ότι έχεις ένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Ένα πρόβλημα που δεν το βλέπουν όμως όλοι. Πρέπει να έχεις κεραίες για να το δεις. Η ζωή σου εμπεριέχει συντροφικότητα ή μοναξιά αυτή? Βεβαίως. Σ' αρέσει να έχεις κάποια σχέση στη ζωή σου να βιώνεις έτσι, ή περνάς και κατά περιόδους που λες θέλω να μείνω μόνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω οτιδήποτε ωραίο και να μου συμβεί? Και τα δύο καλά είναι. Ναι. Και τα δύο χρειάζονται, ναι, νομίζω. Ωραία. Οπότε έλεγα μήπως θεωρείς ότι δεν μπορώ τη μοναξιά πια. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω μια σχέση. Ίσα-ίσα που όσο μεγαλώνουμε, αποδεχόμαστε ότι μπορούμε κάλλιστα να ζήσουμε και μόνοι μας. Το πρόβλημα ήταν όταν οι κολλητοί σου, οι φίλοι, ναι, αρχίζουν και σε παίρνουν δώρο γάτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το κάνω μόνοι μου. Το κάνω μόνοι μου αυτό. Θέλω να σου στείλω ένα μήνυμα. Πολύ ωραία.